Πάμε να δούμε το Begging από τους Måneskin. Είναι 4 συγχορδιούλες στο repeat και έχει και μια εισαγωγούλα. Πάμε. Επίσης, όποιος θέλει, ξεκινάμε κανονικά τα μαθήματα Σεπτέμβρη και online και από κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Στείλτε μου μήνυμα, κάτω έχω τα social, Instagram, Facebook κτλ. Ό,τι θέλετε. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, στην εισαγωγή το μπάσο κάνει αυτό. Πώς το κάνω εγώ αυτό στην κιθάρα? Παίζω στη λάχορδη 2-0, 2-0 και στη μη, και μετά 5 στην λάχορδη. Κανονικά είναι πιο μπάσα αυτή η νότα, αλλά δεν έχω μπάσο όργανο εγώ για να το παίξω, οπότε την πάω μια οκτάβα πάνω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τώρα, η εισαγωγή είναι αυτή. Και το κάνει αυτό 4 φορές. Παίζω μια Σι μινόρε και παίζω μόνο την μπάσα νότα, δηλαδή τη λα. Και μετά παίζω down, φίμωση. Η φίμωση πώς γίνεται? Έτσι όπως πιέζω την συγχορδία, αφήνω την πίεση από τα δάχτυλα και περνάει πέρα από πάνω και ακούγεται αυτός ο κρουστός ήχος, ας πούμε. Δηλαδή απλά χαϊδεύουμε τις χορδές, αφήνουμε την πίεση. Οπότε έχουμε μπάσα, κάτω, φίμωση. Και μετά πάνω, φίμωση προς τα κάτω, ξανά πάνω, φίμωση προς τα κάτω. Οπότε έχουμε. Και εδώ κάνει 2 στη μη και 0-1 στη λα. Αυτό είναι όλο, το κάνει 4 φορές. 3 και... ξανά από την αρχή. Να το κάνεις πολύ αργά για να σου βγει. Και μετά μπαίνουμε στο ριφάκι που οι συγχορδίες του, το βασικό όλο το τραγούδι είναι Σι μινόρε. Να να να. Σολ ματζόρε. Να να να. Αλλά δεν την κάνουμε έτσι, την κάνουμε πως κάνεις τη φα ματζόρε. Στο τρίτο τάστο τον παρέ. Να, να, να. Αυτή εδώ πέρα είναι μια ντο δίεση 7ης μινόρε. Πώς γίνεται αυτή? Πώς κάνεις τη σι μινόρε? Άμα πας αυτό το σχηματισμό δύο τάστα μπροστά, δηλαδή τον παρέ στο τέταρτο τάστο, και σηκώσεις και το τέταρτο δαχτυλούθηκι, αυτή είναι μια ντο δίεση μινόρε 7ης. Και μετά έχουμε μια φα δίεση ματζόρε. Η φα δίεση ματζόρε είναι πως είναι η φα ματζόρε, ένα τάστο μπροστά γίνεται δίεση. Φα δίεση ματζόρε. Οπότε έχουμε σι μινόρε. Να, 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 σολ δίεση ματζόρε. Να, 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 ντο δίεση μινόρε δόμης. Να, 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 και φα δίεση ματζόρε, yeah. Ο ρυθμός τώρα που κάνει είναι αυτός εδώ. Τον εξηγώ. Είναι 4 χτυπήματα προς τα κάτω, down, 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 3 βασικά, και μετά φίμωση, πάνω, ξανά φίμωση, πάνω, οπότε από την αρχή μου κάνει down, 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 φίμωση πάνω, φίμωση πάνω, και μετά έχουμε 2 χτυπήματα προς τα κάτω, και
κάτω πάνω φήμωση που σου δίνει χρόνο και να αλλάξει στην επόμενη σχολιά. Οπότε όλο μαζί. 3 και down, down, down. Φήμωση, up, φήμωση, up, down, down. Κάτω πάνω φήμωση. Ξανά, λίγο πιο γρήγορα. Αλλάζουμε σε σολ ματζόρ ακριβώς το ίδιο. Ντο δίεση μινόρ εβδόμης. Και μετά φα δίεση ματζόρ. Αυτό είναι όλο. Εκτός από το σημείο που το κόβει λίγο στο ρεφρέν, δεν ξέρω στη γέφυρα, που κάνει τρία χτυπήματα προς τα κάτω και τα κόβει. Να 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 να. Πώς το κόβει, ακουμπά απλά το χέρι με το. Να 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 να. Και μετά εκεί που λέει I need a mommy, you won't let go. I need a mommy, you won't let go. Na 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 me, you won't let go. Κάνει ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, απλά τον κάνει με palm muting και πιο χαλαρά, δηλαδή χτυπάει τις 3-4 χορδές της πάνω-πάνω. Βάζει αυτό το μέρος του χεριού ίσα-ίσα εδώ πέρα στην αρχή της κιθάρας και κάνει τον ίδιο ρυθμό. Μπορείτε να το κάνετε και με τα ακουστική κιθάρα. Τώρα που η κιθάρα μου ακούγεται λίγο σάπια επειδή φαλτσάρουν οι χορδές, θέλει κάποια ρύθμιση. Μου πέσε και το πρωί κάτω, την είχα βάλει κλασικά στον τοίχο έτσι και μετά ακούω ένα gap, έπεσε και παίζει να έπαθε και ζημιά. Εντάξει, θα την πάω για ένα σερβισάκι και ένα σετάρισμα το θέλει. Στην ακουστική αυτό είναι πεθαρούλιδε στο κομμάτι. Συμβουλή μου είναι, επειδή είναι funky ο ρυθμός και έχει τις φημώσεις και όλα αυτά, να το πιάσετε πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, όσοι δεν ξέρετε να κάνετε ακόμα τις φημώσεις και τα λοιπά. Όσοι ακόμα δεν ξέρετε να κάνετε ρυθμό καθόλου, να κάνετε απλά τις αλλαγές των μπαρέ, για να μάθετε τα μπαρέ. Θα βάλω και την ταμπλατούρα στο Patreon, οπότε όσοι θέλετε γραφτείτε στο Patreon, εκεί μέσα έχω πολύ κρυφό υλικό, πάρα πολλές ταμπλατούρες και κρυφά βιντάκια και ασκήσεις που μπορείτε να μάθετε, οπότε γραφτείτε συμφέρει, κόστος μόνο 2 καφέδες και τώρα που ακρίβεινε και ο καφές, θα λέμε όπως έγραψε και ένα στα σχόλια, κόστος ένας καφές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, like και γραφή γιατί βοηθάει το κανάλι πάρα πολύ, ανεβαίνουν, βοηθάει τον αλγόριθμο του YouTube, σας αγαπώ πολύ, τα λέμε.